έχω πάθει εξάρτηση κι όλο εσένα ναι ζητάω. Μα την αγανάκτηση γυρνά που σε αγαπάω. Μα έχω πάθει εξάρτηση κι όλο εσένα ναι ζητάω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ γιατί το παίρνει. Αυτό γιατί το παίρνει. Αν θες να κουμπίσει κάτι, δεν ήξερα. Είναι, είναι το δώρο σου. Έφερες. Α! Μου φέρες δώρο. Σου φέρα δώρο για όλα αυτά τα καλά που λες. Γεια σου, και κάνει. Νομίζω σου αξίζει. Για όλα τα καλά που λέω δεν μ' άρεσε ο πρόλογος. Ναι. Αλλά για να δω. Λοιπόν. Α, ωραία, τι, τι μπορεί να είναι. Όχι κάτι ζωντανό, εύχομαι. Όχι. Σε έχω ικανό για όλα πολύ απλά αυτό πάνω σου πω. Κάτι δικό σου που ξέρεις για μένα, θα χαρώ πάρα πολύ. Κοίτα, το κατάλαβα ότι σου αρέσουν τα σκουλαρίκια και θα σου φτιάξω. Οπωσδήποτε. Γιατί θα είδα που τα φορούσες και σου πήγαιναν. Όχι, πολύ ωραία πράγματα. Πολύ όχι, να λέμε και κάποιες αλήθειες. Λοιπόν, να γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Εδώ που φτάσαμε. Ένα, δύο, τρία. Είναι μία μπιφτέκα. Είναι η μπιφτέκα την οποία είναι γυρισμένη. Πρόσεχε, θα τη γυρίσεις εσύ γιατί γυρνάς τις μπιφτέκες. Έλα. Συγγνώμη. Γίνα την μπιφτέκα. Εγώ να τη γυρίσω για τον καλεσμένο. Όχι, για τον εαυτό σου να τη γυρίσω. Για σένα να τη γυρίσω. Όχι. Γιατί με εσένα παρακολουθούσα. Έλα. Εσύ που εγώ δεν τη γύρισα. Πολύ, τη γύρισε. Έχω να πω. Έχω να σου πω. Τώρα μην μου λες ότι τη γύρισα. Άκου λίγο τώρα. Αρχικά καλώς ήρθες, παιδί. Καλώς σας βρίσκω. Άλλος άνθρωπος από κοντά είναι. Αν μου πεις τον ήξερα. Ο ίδιος είναι. Σε... Εκτός ζούγκλας. Εκτός ζούγκλας ο πολιτισμός. Α, να το. Δεν με βλέπω. Δείτε, ράτω. Εντάξει. Καλά, σε έχουμε δει και σε καταστάσεις εδώ πέρα. Αυτή σε κούκλο, μην το συζητάς. Ναι. Θα πάρουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να μπορέσω να μιλήσω με την νομική υπηρεσία. Ο Περικλής είναι εδώ, παιδιά, κοντά μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε. Πολύ. Ωραία, Περικλή. Νίκο. Ναι, πολύ εντυπωσιακό. Άκου λίγο. Εγώ το παρακολουθώ, το παρακολουθώ, το παρακολουθώ εννοώ. Το έχω καταλάβει. Ωραία, είσαι μεγάλος φαν. Είμαι πολύ μεγάλος φαν. Και χαίρομαι γιατί. Που άρεσε και σε εσένα και στον κόσμο. Γιατί... Όχι, μα είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Και οι χαρακτήρες πολύ ωραίοι. Να δεις μέσα τι ωραίο που είναι. Αυτά θέλω να μάθω. Εγώ παρακαλάω να με στείλουν, δεν με στέλνουν για λίγο. Καλά. Αυτό κράτα είναι ερωτηματικό που παρακαλάς. Να το. Ένα-ένα βγαίνουν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πεις το εξής. Περίμενε. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις που έχω να σου κάνω. Mm. Να ξεκινήσω αρχικά. Φεύγοντας λοιπόν από το παιχνίδι, εσύ. Χαιρέτησες κάποιον πραγματικά ή απλά σε είχαν φέρει όλοι στο όριό σου και είπες ούτε θέλω να σας ξαναματαδώ, άντε γεια. Καμία σχέση με αυτό που λες, ειλικρινά. Με τα παιδιά έχουμε δεθεί πάρα πολύ. Αυτό είναι... Δεν γίνεται να κάτσεις δύο μήνες με κάποιους ανθρώπους και να μην δεθείς. Το έχεις και ανάγκη. Ναι, γιατί να κάνεις, αλλιώς θα μιλάς τα όσα καταλαβαίνω. Μιλάς και μόνος σου μερικές φορές. Εσύ μιλούσες, Περικλή μου. Μιλούσα με τον Ανθούλη, που είναι το είχες παιδί μου με την Ανθή. Βέβαια, το παιδί με την. Αλλά τώρα υπάρχει διαζύγιο και θα πρέπει κάποιος να. Το παιδί επιμέλεια. Υπάρχει ναι, είναι επιμέλεια. Τον έχω ακόμα σε μια βαλίτσα που δεν την έχω ανοίξει. Γιατί τη φοβάμαι αυτή τη βαλίτσα να την ανοίξω. Μπορεί να σου θυμίσει. Ναι, αλήθεια το λέω. Όχι, την το έχω αφήσει εκεί μόνη τη. Με τα πράγματα του Survivor. Μήπως γίνει installation στο σπίτι μέσα, να υπάρχει αυτή η βαλίτσα. Δεν ξέρω πότε θα ανοιχτεί, όταν βρω το κουράγιο. Το κουράγιο. Πες μου κάτι. Άρα λοιπόν, εσύ με τα παιδιά, ας πούμε, λες ότι είχατε έρθει κοντά. Το αντιλαμβάνομαι γιατί 24 ώρες το 24ωρο. Όταν είναι συγκεκριμένοι αυτοί, λες τώρα αυτοί είναι. Με αυτούς τώρα πρέπει να κάνω χωριό αναγκαστικά. Ναι, το λες με το μυαλό όπως το λες, αλλά χωρίς να το θέλεις, δεν λέω ότι δεν αξίζουν. Δένεσαι κιόλας. Μαζί τους. Αναγκαστικά. Γιατί όλα αυτά που περνάς, που μιλάω για την πείνα και κάποια άλλα πράγματα, τα περνάς μαζί τους. Και ίσως να ήταν τελείως αδιανόητο να τα περάσει κάποιος μόνος του. Και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ. Ότι... Ήταν ναυαγός πια, δεν ήταν survivor. Ναι, δηλαδή τουλάχιστον λες, επειδή έχεις χάσει πάρα πολλά πράγματα, λες έχω αυτούς. Και δεν θέλω να το παρουσιάσω σαν δράμα. Όχι, καθόλου δράμα. Ότι έχεις ανθρώπους δίπλα σου και όλοι μαζί πεινάμε. Κάπως που έλεγε ο Κώστας, όλοι πεινάμε. Όλοι ξυπνάω. Ο Ζαχαροπλάστης. Ναι. Καλό παιδί. Κώστας. Πάρα πολύ. Πολύ καλός κύριος, οικογενειάρχης. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μα δεν γίνεται. Του λείπει το φόντο Κοκοφίνη. Και εδώ έρχεται ένας άνθρωπος. Γιατί είπα ποτέ. Είπα ποτέ για τον Κώστα. Δεν θυμάμαι. Δεν είπα γιατί με ένα κοψιδά σε θυμάμαι στο στόμα. Τρελάθηκε η ψυχή σου. Για τον κοψιδά είπα κάποια πραγματάκια. Άκου λίγο Περικλή, σε τρέλαινε. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν το ξέρουν, είναι αυτά σαν φωτοκύτταρο. Ναι. Δεν χρειάζεται να σε ακουμπήσει, να σα πατάει τα κουμπιά. Mm. Θεωρώ ότι με τον κοψιδά έπαθε αφρίτα που λέγεται. Τρέλα. Που τον βάλανε να είναι, είναι αρχηγό και έκανε μια ομάδα η οποία δεν συμφωνώ με την ομάδα που είχε φτιάξει. Σε πάω τώρα λίγο πίσω. Ναι. Δεν συμφωνώ.
Εγώ, αν με ρωτάς. Εννοείται, δεν συμφωνείς, αφού δεν με διάλεξε. Μα σε ανέρεση, ανέρεση, τέλειο. Ο πρώτος, ο κονδυλάτος, ο καλύτερος, το καλύτερο παιδί. Όλα αυτά, το πρώτο, ο καλύτερο, το καλύτερο παιδί. Εγώ, σύμφωνα με τα κιού που έβλεπα, θα φοβόμουν κιόλα. Δηλαδή, μπράβο που δεν σε διάλεξε, δεν φοβήθηκε. Βέβαια, ποιο να ήξερε μετά ότι ξημεροβραδιό με ένα κοκοφίνι και τον κοψίνα. Έκανα κι άλλα από αυτά που δείχνανε. Και καλά. Όχι, και εκεί πέρα έκανε. Και καλά δείξανε. Να α πούμε, η κουβέντα με την Ανθή που έκανε τελευταία μέρα πριν φύγει, εκείνο το καυγαδάκι σε εισαγωγικά. Αυτό ήταν το γλυκό κομμάτι που είδατε. Α, είδαμε το γλυκό. Ναι. Πέρασε όμορφα και η Ανθούλα. Πολύ ωραία. Κοίταξε να δει, στου ανθρώπου που εγώ αγαπώ, του μοιράζομαι την ειλικρίνειά μου και τι αληθινέ μου σκέψει. Τώρα, αν θέλει κάποιο να του χαϊδέψω τα αυτιά, αυτό δεν μπορώ να το κάνω ειλικρινά. Δεν είναι στο χαρακτήρα. Ωραία. Δεν μπορώ να το κάνω και το θεωρώ ότι θα είναι, ότι είναι ασέβεια. Ασέβεια. Ναι, προς αυτούς να μην τους πω την αλήθεια μου, γιατί αυτό τους αξίζει. Okay, το καταλαβαίνω. Τους αξίζει να τους πω την αλήθεια μου. Ένα προχθές που δεν παίξαμε εδώ πέρα ένα story του. Ένα story. Γελάει και αυτός, χαίρεται. Ένα ωραίο που έλεγες για ένα quiz, δεν ήτανε. Για μια κοπέλα που ήτανε, αλλά μετά δεν ήτανε. Ποια ήτανε? Τώρα, η Ανθή το προχώρησε λίγο παραπάνω. Είπε ότι ήταν έκπληκτη, ενώ δεν μου μιλούσε πριν τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί? Πότε μαλώσατε, ρε παιδιά? Εμείς μαζί σας αφήσαμε. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει η Ανθή ότι έχει μείνει έκπληκτη τη στιγμή που δεν μου μιλούσε όντας μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που λέω είναι γεγονός. Εσείς που το χάσατε, ρε Συμπερικλή, γιατί εγώ αυτό που παρακολουθούσα, λοιπόν, ακριβώς επειδή στο το βλέπω, αυτό που παρακολουθούσα ήταν ότι εσείς οι δύο ήσασταν πιο κοντά από ότι ήσουν π.χ. εσύ με τη Σοφία. Θα πω τυχαία τώρα ένα όνομα. Ναι. Ενώ ήσουν πιο κοντά από ότι με τον κόρο, με την Ανθή. Γενικά με την Ανθή ήταν σαν ήταν η κολλητή. Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Να σου πω. Εγώ δεν ήμουν κολλητός με κανέναν, γιατί δεν, θα το πω με μια έκφραση που δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν κάνω κολλητηλίκια με κανέναν και δεν είχα αυτή την ανάγκη. Ήμουνα μια οντότητα αυτοδύναμη και πατούσα στα πόδια μου. Μιλούσα με όλα τα παιδιά και με όλους μπορούσα να μιλήσω με τη διάλεκτο του καθενός και να βρω κοινά πατήματα. Δεν μπορεί, παιδί μου, δεν υπάρχει. Αλήθεια, γελάει. Άκου λίγο. Εγώ δεν σε ξέρω καθόλου σαν προσωπικότητα. Καθόλου, πώς να σου πω. Και να μην με μάθει. Γιατί έχει ενδιαφέρον, φαντάζομαι. Υπάρχει μια πλευρά σου αυτή χαμογελαστή που έχει ενδιαφέρον. Όλοι οι άλλοι που είναι πολύ τετράγωνοι και αυστηροί. Ναι. Ναι, αυτή λοιπόν η πλευρά. Και εμένα με τρομάζει. Α, όριστε. Είσαι τόσο αυστηρός με εμένα. Μα το πιστεύω, γι' αυτό και είσαι με τους άλλους. Μήπως να σταματήσεις τόσο αυστηρός με σένα. Έλαντε. Μήπως είχε ενδιαφέρον. Αυτή λοιπόν όλη η πλευρά, με κάποιο τρόπο, μέσα στο παιχνίδι, εμείς αυτό που βλέπαμε ήταν ότι κάπου ακούμπησε σε μια πλευρά που δεν ξέρω ποια είναι, της Ανθής. Όχι, δεν ακούμπησε. Όχι, δεν ακούμπησε. Να σου πω γιατί. Γιατί κάθε φορά που πήγαινα να της πω. Ναι, την αλήθεια μου. Okay, ναι, δεν ναι, είμαι ναι, ο ναι, Θεός. Ναι, ναι, ναι. Ο καθένας έχει την αλήθεια του και την άποψή του. Κάθε φορά που πήγαινα να της πω πώς πιστεύω ότι φαίνεται μες στην ομάδα και είναι όντως, όχι πώς φαίνεται, με βάση τα γεγονότα, με βάση αυτά που έκανε, όχι την αντίληψή μου, την ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Και επίσης την ενοχλούσε που έβγαινε διαρκώς προτινόμενη και της εξηγούσε ότι τα παιδιά δεν έχουν κάτι μαζί σου. Μα δεν ήταν αυτονόητο. Δεν γίνεται να πεινάμε και να. Να πεινάτε, το πιο βασικό αυτό είναι. Να πεινάτε. Δεν θέλω να πω. Υποφέρουμε, γιατί δεν είναι. Και να ευθύνεσαι σε πολύ μεγάλο μέρος εσύ. Είναι βάναυσο και είναι. Εγώ, ας πούμε, στη θέση της θα είχα παρετηθεί γιατί δεν θα άντεχα τα παιδιά τα γιατί αγαπάω. Γιατί δεν παρετήθηκε? Γιατί πιστεύεις ότι μπήκε στο παιχνίδι? Απλά και τώρα που έχω βγει και τρώω, αισθάνομαι τύψεις. Γιατί αισθάνομαι ότι οι φίλοι μου πεινάνε μέσα. Δεν μπορώ να. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να είμαι ανέστος και να σκέφτομαι ότι χάνω. Αλλά με βγάζουν προτινόμενα, αλλά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Εντάξει, θες φάγανε όμως. Black Angus. Να σου πω, εγώ έφυγα από το παιχνίδι, με ψήφισε ο κόρο, που δεν με ψήφισαν οι υπόλοιποι, και πάλι λέω, τον καταλαβαίνω γιατί. Οι άλλοι τρεις ήταν φίλοι του, τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά ήταν από την προηγούμενη ομάδα και τον κατανοώ. Και είμαστε φίλοι και τον αγαπώ. Καταλαβες. Έχεις μια δικαιοσύνη. Δείχνω κατανόηση. Μπαίνω στη θέση του. Ωραία. Και λέω, OK, έγινε αυτό. Και τι έγινε. Γιατί πιστεύεις ότι μπήκε η Ανθή στο παιχνίδι? Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Καλά, με ρωτάς, πιστεύεις, είπα, γιατί ξέρεις. Όχι, με ρωτάς κάτι το οποίο εγώ όταν. Σου ήρθε ερωτηματικό όσο ήταν μαζί αυτή, γιατί μπήκε η κοπέλα εδώ μέσα? Μου ήρθε ερωτηματικό την πρώτη μέρα, όταν την αντίκρισα, που εγώ δεν κρίνω τους άλλους με βάση τις δικές μου σκέψεις. Τους κρίνω με βάση με το πώς αναλύουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, γιατί αυτό έχει σημασία. Η ίδια δεν ήξερε γιατί είναι εκεί. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Είπε, ξέρω εγώ, είχε ένα ύφος ότι θα μείνω, πού είμαι. Ήθελα να της πω, εσύ δεν συζήτησες με τον εαυτό σου. Όχι. Εδώ, όταν ήρθες εδώ. Δεν προλάβανε. Γιατί όλοι κάνουμε μια κουβέντα με τον εαυτό μας. Ναι, να το μετρείς, να δεις μπορώ, όχι, δεν μπορώ. Έρχομαι εδώ να κάνω αυτό, να κάνω τη μαϊμού, να κάνω το γκολ MVP, να κάνω τον αθλητή, να κάνω το.
την περσόνα. Αυτό το πράγμα ότι προσγειώνομαι. Ήταν σαν να έγινε λάθος με αεροπλάνο και απλά τη βρήκαμε στην ακτή. Την Ανθή. Αυτό παρουσίασε. Αυτό, σύμφωνα με αυτά που είδαμε. Ναι. Θα μιλήσετε τώρα, θα κάνεις κάποια. Έτσι... Ναι, εγώ καταρχήν δεν έχω κάτι κακό μέσα μου με την Ανθή. Εννοώ να τη σκέφτομαι και να έχω αρνητικά συναισθήματα. Όχι. Γιατί δεν έχω και με κανένα από τα παιδιά για να έχω με την Ανθή. Επιπλέον θα ήταν τελείως. Πώς να το πω. Ψυχασθενικό να μεταφέρω πράγματα που έχουν γίνει μέσα σε ένα παιχνίδι στην κανονική μου ζωή, γιατί αυτή είναι η κανονική μου ζωή. Αν θέλει να μιλήσουμε, εννοείται. Είναι ανοιχτό το τηλεφωνό μου. Μπορεί να με πάρει. Ωραία, το ακούω. Πολύ ωραία. Ο Τριαντάφυλλος, όταν θα βγει, θες να σε πάρει ένα τηλέφωνο. Σου έχει λείψει λίγο. Να με πάρει να μου μιλήσει λίγο. Γιατί με τρελαίνει. Δεν μπορεί. Μα. Ο Κοψιδάς να τολμήσει. Και ο Κοψιδάς. Είναι από αυτό που σου λέω ότι. Εμείς είχαμε κάποιες κουβέντες που δεν τις ξέρει ο κόσμος, που ήρθαμε πάρα πολύ κοντά τις τελευταίες μέρες και που είχαν προηγηθεί κάποια πράγματα για να έρθουμε κοντά τις τελευταίες μέρες. Που μου έλεγε ότι έχω αγκαλιάσει την ομάδα και ότι έχω ανέβει αγωνιστικά και ότι. Είχες ανέβει αγωνιστικά πολύ, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το όχι, πιο ναι, σημαντικό είναι ότι είχα αγκαλιάσει την ομάδα και ότι ήθελα να είμαι μέρος αυτής της ομάδας που στην αρχή δεν ήθελα γιατί δεν με διάλεξε και μου είχε στοιχήσει αυτό. Το κουβαλούσες αυτό. Γιατί δεν θέλω να είμαι πουθενά που δεν με θέλουν. Σε αντίθεση με την Ανθή. Πω, τι ωραία που το έδεσε, παιδιά. Να σου πω. Για, ωραία, τους κόκκινους τους κάναμε πολύ εντυπωσιακό. Οι κόκκινοι είναι η καλύτερη ομάδα. Μην τα λες εμένα, οι κόκκινοι, θέλω οι κόκκινοι. Θέλω να νικάνε γιατί τους αξίζει να νικάνε. Και εγώ το πιστεύω. Και είναι γαμό τα παιδιά. Η μπλε υπέροχο. Πολύ ωραία. Η μπλε, εγώ τι είπα, κατά ποιο τα δάχτυλά μου. Οι μπλε έχουν πραγματικά και είχαν στις διάφορες φάσεις που έχει περάσει η ομάδα. Πολύ φοβερά άτομα, τους πιστεύω πάρα πολύ, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι. Πρώην κόκκινος εγώ, αλλά οι κόκκινοι είναι καλύτεροι. Η στρατηγική θεωρείς ότι κάνει πάρτι στους μπλε, είναι κάτω από στρατηγική. Βλέπεις τι κάνει και ο Τζέιμς τώρα, πώς θα κάνει με τον Νικόλο, ότι είναι μαζί, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, έχουν ταμεία, την Αμιγιάμι. Κάπως έχουν κάνει ένα μικρό δικό τους εκεί και κάνουν δίκες, δικάζουν τον παπά, τον Γκρις. Έρχονται τώρα και καινούργοι, κάπως παραπανήσια μιλάνε. Τα είχαν και μισή με. Κάπως δεν ξέρω. Πώς φαίνεται. Η στρατηγική, όπως έχω πει και μέσα στο παιχνίδι, φυσικά δεν ξέρω αν ακούστηκε ποτέ αυτό, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει και να ισχύει. Γιατί όταν λες κάνω την στρατηγική μου, σημαίνει ότι έχεις ένα πλάνο στο μυαλό σου, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη του κανένα εξωτερικό παράγοντα και πάει έτσι ευθεία. Γιατί δεν μπορώ να την αλλάξω στρατηγική μου. Να κάνω ενώ. Ναι, μπορεί να την αλλάξει. Αλλά το παιχνίδι σε καλεί να κάνει ένα διάλογο κάθε μέρα. Με τα δεδομένα πώς αναπτύσσονται το κάθε λεπτό. Επομένως, στρατηγική δεν έχει νόημα. Θα έλεγα τη λέξη ανταπόκριση. Ο πιο έξυπνος παίκτης δεν είναι αυτός που έχει στρατηγική, είναι αυτός που ανταποκρίνεται και μιλάει με το παιχνίδι. Το παιχνίδι διαρκώς, κάθε δευτερόλεπτο σου λέει: τώρα εγώ έτσι είμαι. Και πρέπει να το κοιτάς για αυτό που είναι. Εντάξει, πολύ το σκέφτηκε πολύ πριν πάμε, παιδιά. Εντάξει. Ποιος θα ήθελες να κερδίσει από τους κόκκινους. Από τους κόκκινους. Από τους κόκκινους. Είναι πολλά παιδιά που είναι άξια. Πες μου δύο. Ωραία. Θα πω. Πες μου δύο σήμερα. Δεν είναι συγκεκριμένος γιατί βλέπω. Θα πω την Καρολίνα και τον Ηλία. Τον Ηλία, μπράβο. Και τρεις. Να πω γιατί. Και τον Κόρο. Και τον Κόρο. Να πω γιατί. Γιατί είναι καταπληκτικοί αθλητές και καταπληκτικά άτομα. Και... Πολύ σημαντικό. Έχουν όλο το πακέτο. Ναι, είναι. Δεν ξέρω τι. Αυτά τα παιδιά είναι σαν αστέρια. Μπράβο στα παιδιά. Δες τι ωραία. Επαναλαμβάνω ότι μου λείπει πίσω ο Κοκοφίνικας να τα πει τι ωραία που τα έλεγε και δεν αντέχω καθόλου. Πραγματικά δεν μπορώ να σταματήσω. Γιατί έχω πει για την Καρολίνα και τον Ηλία. Όχι, τα παιδιά, όχι, όχι καθόλου. Για τώρα το αυτό το ωραίο. Για όλους τους υπόλοιπους. Όχι, μη συγχύζεσαι καθόλου. Μια χαρά. Τα κατάφερες. Θα τα πετάξω όλα και θα πάω στη ζούγκλα. Πάλι πίσω δεν αντέχει. Τι θες τη ζούγκλα. Τη ζούγκλα μου τη θέλω. Τι θες τη ζούγκλα. Ναι. Τα κατάφερε στη ζούγκλα, γι' αυτό και τη θέλει. Έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή τα κατάφερε ενώ το πέρασε, το έζησε όπω έπρεπε, σύμφωνα με τη δική σου σκέψη εννοώ. Και πολύ ωραία. Να πω κάτι, μια και το λε έτσι. Λάθη έκανα και το παραδέχομαι. Καλά, όλοι κάνουμε συνέχεια. Αυτό έλειπε. Παιδι μου, πα καλά. Τι θα κάναμε με τα ρομπότ. Απλά ήθελα να το πω. Και δεν το λέω για να πάρω τη συμπάθεια κανενό. Θα έκανα ούτω ή άλλω όπου και να πήγαινα σε οποιαδήποτε συνθήκη. Ωραία, δεν θα ήθελα να σε γνωρίζω για να καταλάβω. Πώς να σου πω, δεν ξέρω με ποιον μίλησα και μου λέει, τον ξέρω τον Περικλή. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπετε. Τι είναι αυτό που βλέπω. Θα στο πει αυτό ένας που τρελός. Θέλει, θα στο πει ακριβώς. Δεν θα τα ομορφύνει καθόλου. Να εκτιμήσεις αυτό που θα σου πει, να το έχεις. Μα δεν μπορώ. Να σου πω, τώρα θα πάθω σχιζοφρένεια, γιατί έχω ακούσει κι άλλα από σένα. Από με, άστο εγώ. Στον αέρα τη εκπομπή. Στον αέρα άλλο, στον αέρα σου έκανα συνεδρία.
Και δες το αποτέλεσμα. Κούκλος έγινε. Βοήθησα, νομίζω. Τρελός. Θα σε αποχαιρετήσω, σκέφτομαι. Οκ. Okay. Αλλά όποτε θέλεις, ειλικρινά εγώ το εννοώ, μπορείς να έρθεις και επίσης περιμένω το δώρο μου. Εκτός από την πιφτέκα. Εκτός, η πιφτέκα ήταν δική σου. Κάτσε εδώ, κόλλησε. Α, εδώ και παίρνει μαζί και τα σκαμπό και κυρίες και κύριοι, ο Περικλής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάστε από εκεί που είναι. Γεια σας.